συμβαίνει έξω, γιατί έχουν ανοίξει οι ουρανοί, έτσι. Έχουμε μια σφοδρή κακοκαιρία και αυτές τις ώρες θα είναι δύσκολες και για την Αττική, που πέφτει εδώ στο μάτι της κακοκαιρίας. Θέλει πολύ προσοχή. Δύσκολη μέρα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. 2 με 5 γενικώς η σύσταση είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Καθίστε εδώ παρέα μας. Ξέρετε τι ωραία εκπομπή σας έχουμε ετοιμάσει. Ας εδώ σας δείξουμε εικόνα από παντού, και ρεπορτάζ το ότι συμβαίνει. Κοίτα, οριακά πήγα να τρακάρω σήμερα όταν μου ήρθε το μήνυμα από την πολιτική προστασία. Γιατί ακούγεται αυτός ο ήχος, ξέρεις, σου σπάει το τύμπανο και την ώρα που οδηγούσα τρόμαξα. Να, αυτός. Το 112. Δεν μπορώ να τα ακούω. Με φοβίζει. Πιο πολύ και το Amber Alert. Λοιπόν, οπότε πείτε μας και εσείς, άμα σας τρομάζει ο ήχος από το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, γιατί σε κάθε μήνυμα την καραντίνα, θυμάμαι, με έπιανε ένα τρέμουλο. Ναι, εγώ νομίζω πρέπει να στέλνουν μια προειδοποίηση ότι πρόκειται να στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα. Να σου βάζουν ένα τραγουδάκι γλυκό παιδικό. Ναι, ρε, ναι, και μετά. Να ξέρεις ότι ακολουθεί αυτό, γιατί μπορεί να σε βρει οπουδήποτε και είναι λίγο επικίνδυνο για την πολιτική. Εσύ άργησε σήμερα, γιατί έδινε μάθημα ο φοιτητής μας παράλληλα. Βέβαια. Αλλά εμείς που είμαστε στο γραφείο και χτυπήσαν όλα τα κινητά ταυτόχρονα πάνω σε ένα ακόμα τραπέζι εργασίας που ήμασταν 10 άνθρωποι. Έγινε ο χαμός. Τώρα πρέπει να φύγουμε, λες. Λοιπόν, γελάμε. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα, θα τα δούμε, αλλά από την άλλη πρέπει να ξορκίζουμε και οτιδήποτε έτσι μας έρχεται, μας ζορίζει, μας δυσκολεύει και εν πάση περιπτώσει να χαμογελάμε και να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή ευχάριστα και με χιούμορ. Βέβαια. Διότι μέχρι και το Netflix τρολάρει τα γαλλικά του κυρίου Δημητρακόπουλου. Ζαμέ κοροπή. Ναι, αυτό ήταν το τραγουδάκι. Τώρα για να δούμε το Netflix πώς επανέρχεται και βάζει την Emily in Paris, που είναι μια πολύ δημοφιλής σειρά του. Έτσι, αυτό το κορίτσι Αμερικανίδα στο Παρίσι που προσπαθεί να μάθει γαλλικά, εκεί μπερδεύεται και το γαλλικό του κυρίου Δημητρακόπουλου. Για να το δούμε. Έλσο, ζαμέ κοροπή. Ναμπόρ, ζεβέρ μερσί, τελεντερέ κουρμαντάν. Φεύγια. Ζεβέρ ζουζίνου σάζ. Μενιφίκ. Μανιφίκ. Μανιφίκ. Λοιπόν, μην κάνουμε και τους έξυπνους. Δεν ξέρω εδώ αν είναι κανένας γαλλομαθής. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω γαλλικά. Είμαι στο Ζεμαπέλ Φιλίπ Λεντού, το πρώτο βιβλίο των γαλλικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με χιούμορ το αντιμετωπίζει και ο κύριος Δημητρακόπουλος. Εδώ αυτό το πράγμα έτσι έχει φτιάξει τη διάθεση. Ανοίγεται μια άλλη καριέρα. Το παράγουμε. Ναι, ανοίγεται μια άλλη πορεία καριέρας. Μα είπε ο άνθρωπος, εγώ λέει σκέφτομαι να ανοίξω φροντιστήριο γαλλικών. Α, το αφήσει καλύτερα. Και τη δεύτερη φορά που πήγε Βρυξέλλες. Επέμεινε εκεί πάλι γαλλικά. Ναι, τουλάχιστον εμείς εδώ καθόμαστε και λέμε δεν ξέρω γρήγορα γαλλικά μέχρι το Ζεσουί, ας πούμε, Τζορτζία. Ναι. Αλλά πες το, δεν ξέρω, να γίνει κάτι άλλο. Ρίχνε τα λιμία. Το τουρτούρ μπορείτε να το ρίξετε τα λιμία. Γιατί ταιριάζει και σήμερα. Ναμπόρ, ζεβέρ μερσί, τελεντερέ κουρμαντάν. Φεύγια. Ζεβέρ ζουζίνου σάζ. Μενιφίκ. Γράψει άριστα η Έμιλη, νομίζω. Μα ξέρει γαλλικά ο άνθρωπος. Απλά δεν έχει την προφορά, αλλά γαλλικά ξέρει. Δεν γίνεται να μην λέει του κεφαλίου. Ναι, παιδί μου, βέβαια και ξέρει. Βέβαια. Θα ξεσκονίσω τα γαλλικά του σχολείου. Ναι, τέλειος. Λοιπόν, τώρα εμείς θα προχωρήσουμε και θα πάμε, λοιπόν, θα πάμε εκεί που χαλαρώνει ο Μέση μετά το Μουντιάλ και τις επιτυχίες και όλα αυτά. Είναι και αυτό στις Άλπεις. Άλπεις εκεί, φανταζόμαστε χιόνια, όλα αυτά, αλλά είναι σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο με την οικογένεια. Βλέπετε εδώ. Έτσι. Κοπερνάει δηλαδή. Γενικά. Εντάξει, δεν το δικαιούται όμως και από την άλλη. Δηλαδή, δεν το χαρίζουμε. Τόση προπόνηση έκανε τόσο καιρό. Κατάφερε, πήρε το Μουντιάλ. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Πήγε τώρα εκεί να ξεσκάσει. Και όσο πάει αυτό μέχρι να ξαναξεκινήσει προπονήσεις. Ο οποίος Μέση μαθαίνουμε ότι απέρριψε πρόταση από την Παρί. Μάλλον φεύγει από την Παρί, φεύγει από τη Γαλλία. Για πες μας. Και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Λένε ότι μπορεί να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα. Εγώ λέω μακάρι. Αυτά τώρα κρίνονται. Αυτά τώρα, ναι. Εσύ εδώ στους Αδαείς. Και λέει πάει σε δική ραβδία με τον Ρονάλντο. Και γίνεται πανικός. Πόσο είναι ο Μέση? Ο Μέση πρέπει να είναι 34-35. Έχει λίγο περιθώριο. Ναι. Τα έχω μάθει και εγώ τώρα. Έχει. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Πικέ? Κυκλοφόρησε, να σας πάω λίγο ανάποδα. Ναι, οργανωθείτε πάνω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να προλάβω. Αυτό το είδαμε χθες, σε πάση περιπτώσει. Αυτό είναι η πεθερά Μονσεράτ. Η κυρία Μπερναμπέου. Μπερναμπέου λέγεται, Μονσεράτ Μπερναμπέου. Ναι, Μπερναμπέου. Η μαμά του Πικέ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο εδώ που είχαν με έναν διαπληκτισμό, το οποίο τελικά όμως είναι πιο παλιά, όχι τώρα που έχουν χωρίσει. Είναι πιο παλιό βίντεο, αλλά ήρθε τώρα στην επιφάνεια, γιατί τη βλέπουμε την κυρία Μπερναμπέου να κάνει σου στη Σακύρα, τύπου μην μιλάς άλλο, ρε παιδί μου. Της πιάνει λίγο και το μουτράκι καλοπροαίρετα ή λίγο.
Γενικά, επιθετική είναι λίγο. Ναι. Πολύ πεθερά. Και γενικά έχουν πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ τους, με την τελευταία να ήταν το κούρεμα τη Σακύρα. Γιατί τη λέει: κόψε λίγο τα μαλλιά σου, πήγε η Σακύρα, τα έκοψε και έλεγε μετά: δεν πρόκειται να ξαναπάρω ποτέ συμβούλες από την Σακύρα. Γι' αυτό τη έβγαλε το σκιάχτρο πριν από μέρες απέναντι. Όμως, είναι αυτή που μένει απέναντι από την Σακύρα. Ναι, αυτή στο τείχο, στο σινικό πλευρά. Ναι, ναι. Αλλά εκεί ξέχασα να σα πω: έχει και μια εσωτερική πόρτα, λέει, που συνδέει τα δύο σπίτια. Γιατί δεν είχε τα παιδιά. Έλα, Γιάννη. Μου φαίνεται ότι στο τέλο επειδή γελάει. Μήπω τη το κάνει, παιδί μου, για πλάκα, γιατί η Σακύρα δεν φαίνεται ανστατωμένη. Φαίνεται, παιδί μου, να κοιτάξει. Στο τέλο, άμα δει. Ναι, αλλά έχει το ύφο, είναι λίγο. Η κυρία Μπερναμπέου είναι λίγο έξαλλη. Την βλέπω. Στο τέλο, όμω. Πρέπει και στην άκρη. Δεν ανακατεύεται πολύ. Λέει που να μπλέξω τώρα. Πού να μπλέξω. Δεν είναι τόσο αδαή για να το κάνει μπροστά στην κάμερα. Μα δεν έγινε τώρα. Έγινε πιο παλιά. Και είναι παπαρατσικό. Είναι εμφάνιση οι οποίοι έβγαλαν στο. Θέλετε να πάμε στο τώρα. Γιατί εγώ ήθελα να ξεκινήσω από τη φωτογραφία την πρώτη που ανήρτησαν εν πάση περιπτώσει επισήμω. Το νέο ζευγάρι. Δεν τρέπεται καθόλου. Εν τω μεταξύ, γίνονται όσα γίνονται με τη Σακύρα και πα και αναρτά πίσω. Ο έρωτα και ο βήχα δεν κρύβονται. Ναι, και θα σου πω γιατί πιστεύω ότι το έκανε. Γιατί έχουν σκάσει κι άλλε φήμε που τον θέλουν να πατά και την Κλάρα. Πέρα από την απατημένη Σακύρα που την είχε πατήσει με την Κλάρα. Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Κάτω. Γιατί και η Σακύρα έβγαλε τώρα τραγούδι, μαρμελάδε, έβριζε τον Πικέ. Εντάξει, και αυτό δεν είναι άλλο. Θα βγάλει κι άλλο. Θα βγάλει κι άλλο τραγούδι. Θα βγάλει κι άλλα λεφτά, μια χαρά. Και εκείνο βγάζει λεφτά. Κλείνουν συμβόλαια, παιδιά εδώ. Έχει βγει μπίζνα. Έχει ανοίξει μπίζνα. Να βγει να το ποθεί. Μόνο η Κλάρα νομίζω είναι ρηγμένη. Δεν ξέρω αυτή έχει κανένα, κανένα συμβολιάκι. Θα βγάλει τραγούδι και αυτή τώρα. Περίμενε. Και η Κλάρα θα βγάλει και λοιπόν, θα βγάλει. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας και να ξεκινήσουμε. Γιατί αμέσως μετά έχω να σας ταξιδέψω στα χιόνια. Φύγαμε. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Καταγράφουμε ό,τι συμβαίνει με την κακοκαιρία στην Ελλάδα. Απευθείας σύνδεση με τη Ζάκυνθο που μετράει 2 νεκρούς και πολλές καταστροφές. Στο μάτι του κυκλώνα η Αττική με χαλάζι και πλημμυρισμένους δρόμους. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Κλέργος Μαρουσάκης με διαδραστικό χάρτη. Θύμα του ψευτογιατρού μαζί μας και ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις. Πότε θα βγει το ένταλμα σύλληψης? Θα σας συστήσουμε το Σπίθα, που είναι ένα σκυλί θεραπείας. Μαζί μας, δύο γυναίκες που βοηθάνε παιδιά με αναπηρία μέσω της επαφής με τα σκυλιά. Γνωριμία με την 20χρονη κτηνοτρόφο που κάνει θράψη στο TikTok. Ταξίδι σε ένα μικρό νησάκι στο Βανκούβερ του Καναδά για να γνωρίσουμε ένα ζευγάρι Ελλήνων που οι δημιουργίες τους μπήκαν στη Βρετανική Vogue. Και δείτε στο top της ημέρας μέχρι που έφτασε ένας deliveras για να παραδώσει μία πίτσα. Λοιπόν, για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία θα μιλήσουμε και θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις σε λίγο, καθώς και την πρόγνωση έτσι τι γίνεται αυτή την ώρα και στην Αττική που φαίνεται ότι είμαστε στο μάτι της κακοκαιρίας και στην Εύβοια και πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Τώρα όμως νομίζω ότι θα πάμε στο ιδυλιακό, στο χιόνι, εκεί που έχει χιονίσει και μου λένε ότι είναι πολύ όμορφη η εικόνα στο καταφύγιο, στη Νίτη, εκεί στην Παύλιανη. Και θα συναντήσουμε τον κύριο Σταμάτη Τραχανά. Για να δούμε λοιπόν. Α, όντως. Λευκό τοπίο, καλό μεσημέρι από Αθήνα. Γεια σας, γεια σας. Για να... για... Α, έχετε και σκύλο δίπλα. Βγάλτε με ένα από το πλάνο και ανοίξτε το πλάνο να βλέπουμε όμορφη εικόνα και παρέα καταπληκτική. Λοιπόν, Σταμάτη, να μιλάμε ενικό. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τόσο χιόνι έριξε τώρα, δηλαδή αυτές τις μέρες της κακοκαιρίας. Είναι χθεσινό το φαινόμενο αυτό, ξεκίνησε από χθες το πρωί. Ναι. Και ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Είσαι τώρα εκεί σε τι υψόμετρο και πόσο χιόνι έχει ρίξει? Βλέπω εκεί που το έχει τρώσει πάνω στο μπαλκόνι. Πόσο χιόνι. Είμαστε ένα τραπεζάκι, είναι ο πάγκο, η εξωτερική πάγκη είναι, του καφέ. Ναι. Έχει ρίξει περίπου στους 40 πόντους. Είμαστε στα 1250 μέτρα υψόμετρο. Έχουμε αρκετό κρύο. Εντάξει, η κακοκαιρία δεν θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Αυτό ήταν. Το περιμένω. Το περιμένατε ότι θα ρίξει τόσο πολύ, ήσασταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα ερχόταν? Ναι, εμείς είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και ο κρατικός μηχανισμός εδώ είναι πολύ ικανός. Προβλήματα, είναι πάντα πολύ καθαροί οι δρόμοι. Δρόμους. Όχι, όχι, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι και ξέρουμε από την κατάσταση αυτή, είμαστε συνηθισμένοι. Τα μηχανήματα δουλεύουν συνέχεια και καθαρίζουν τους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πρόσβασης. Σταμάτη. Πες μου κάτι τώρα, το φίλο σου εκεί πώς τον λένε, έφυγε, δεν μας θέλει? Γιατί εγώ ενθουσιάστηκα που τον είδα. Πώς τον λέμε? Άτλας.
Άτλας. Έλα, καλέ. Έλα λίγο να σε δούμε, να σε χαζέψουμε. Έλα. Τώρα, τι είναι αυτό, Αγίου Βερνάρδου, ή δικιά μας ράτσα. Ποιμενικός ελληνικός. Είναι Πυρηναίων. Είναι Τσοκανός Κυλοπυρηναίων. Πυρηναίων. Ποιος σε βοηθάει στην εικόνα, πες του να κάνει λίγο έτσι, να δούμε λίγο. Ναι, τώρα. Να τον κάνω εδώ. Να το γυρίσω εγώ. Για γύρισε το, κοίταξέ τον, ναι. Τι μουσούδα είναι αυτή η καταπληκτική. Σου λέει τώρα εγώ τι κάνω. Κυρία Σταμάτη, η σπεσιαλιτέ στο καταφύγιο ποια είναι. Ο τραχανάς μήπως, έκανε τελευταίο. Όχι. Δεν προσφέρουμε φαγητό, κυρίως τα γλυκά μας είναι αυτό το δυνατό σημείο. Ναι. Α, γλυκά δεν σημαίνει. Τα έχουμε γλυκά, όλα τα γλυκά φτιάχνονται εδώ, ό,τι παρασκευάζεται γίνεται εδώ. Έχουμε τρία ζεστά κοκτέιλ που σερβίρουμε. Τέλεια, και να, Σταμάτη, τώρα μπορεί να έρθει κόσμος δηλαδή σε εσάς εκεί επάνω. Έχουμε ήδη κόσμο. Έχετε ήδη κόσμο, ε. Να σου πω, θα σηκωθείς λίγο να μας δείξεις πίσω, γιατί βλέπω και τα δέντρα εκεί. Βεβαίως. Πόπο, καταπληκτικά είστε. Το περιβάλλον μας είναι αυτό, να μην βλέπετε εμένα. Είμαστε τώρα, εντάξει, πήγαμε λίγο μέσα στην ομίχλη μετά την καλοκαιρία. Έχει ομίχλη, ναι. Είναι μετά την κακοκαιρία. Πάρα πολύ καταπληκτικό το τοπίο. Φαντάζομαι ο Άτλας θέλει να φύγει και να πάει να τρέξει τώρα εκεί ανάμεσα. Ακριβώς. Αυτό δεν μένει εδώ. Λοιπόν, Σταμάτη, κάλεσέ μας, σε παρακαλώ να έρθουμε. Ναι, παρακαλούμε, Σταμάτη. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι, εννοείται. Οι δρόμοι είναι πάντα ανοιχτοί, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ερχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σαν σήμερα, 26 Ιανουαρίου. Κωνσταντίνος Δάφλος. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Με βλέπετε, με ακούτε, με αισθάνεστε. Είσαι στεγνός, γιατί επίσης μέχρι να έρθουμε από γραφείο εδώ, έχουμε έτσι και μια διαδικασία. Κοίταξτε, ναι. Ήταν δύσκολο. Πέρασα από κάποιες αυτοσχέδιες γέφυρες, τα κατάφερα όμως και έχω έρθει εδώ στεγνός. Και όλο αυτό, σήμερα ο καιρός έρχεται σε έτσι σύμπνοια με ένα θέμα που έγινε το 1910, όταν το Παρίσι έγινε Βενετία, παιδιά. Από πρωτοφανείς πλημμύρες, ο Σικουάνας έφτασε κοντά στα 9 μέτρα. Μιλάμε για πρωτοφανείς εικόνες, θα το δούμε στο βίντεο. Υπάρχουν και ντοκουμέντα από εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Παριζιάνοι έφυγαν για τουλάχιστον 20 μέρες από τα σπίτια τους. Ελπίζω να μην γίνουν τέτοια πράγματα σήμερα. Κάπως το μεσημέρι να τελειώσουμε με την κακοκαιρία. Θα αφήσουμε τον κύριο Μαρουσάκη να μας πει τι θα γίνει. Έχεις πολύ ακριβώς. Βεβαίως. Σήμερα επίσης θα σας πάω στο 1998 και θα σου πω, Μάριον, τρεις λέξεις. Σκάνδαλο, λεκές και μπλε φόρμα. Τέσσερις λέξεις. Καταλάβαμε, εντάξει. Μάλιστα, Μπιλ Κλίντον, έλα, φύγαμε, το βλέπουμε. Και Μόνικα Λεβίνσκι και έχουμε και Κόμπι Μπράιαν. Πριν από περίπου 3 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Πάμε. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου. Το βλέπετε το Σαββατοκύριακο που ξεπροβάλλει ή μόνο εγώ το βλέπω? Λέμε χρόνια πολλά στον ξενοφόντα και την ξενοφωνία και πάμε για σαν σήμερα. 1910 και το Παρίσι μοιάζει περισσότερο με τη Βενετία. Πρωτοφανείς πλημμύρες πλήττουν την πόλη του φωτός έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Η στάθμη του ποταμού Σικουάνα ξεπερνά τα 8 μέτρα, περίπου 6 μέτρα υψηλότερα από τα κανονικά, κοντάς 15 βουλευτές. 1962. Η NASA εκτοξεύει το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Ranger 3. Η αποστολή αποτυγχάνει και το διαστημόπλοιο χάνεται στο διάστημα. Ήταν 26 Ιανουαρίου του 1998, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, αρνείται δημόσια ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με την 23χρονη υπάλληλο του Λευκού Οίκου, Μόνικα Λεβίνσκι. Λίγους μήνες αργότερα αποδεικνύεται ότι έλεγε ψέματα και ο περιβόητος Λεκές στο μπλε φόρεμα μένει στην ιστορία. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια σκοτώνεται σε ηλικία 41 ετών ο στάρ του NBA, Kobe Bryant. Το ιδιωτικό του ελικόπτερο συντρίβεται, παρασύροντας το θάνατο εκτός από τον ίδιο, τη 13χρονη κόρη του Τζιάννα και ακόμα 7 επιβαίνοντες. Ιανουαρίου 2020. Πρωταγωνίστρια στα βραβεία Grammy είναι η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Billie Eilish. Κερδίζει 5 βραβεία, ανάμεσα στα άλλα και το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς. Thank you.
Λοιπόν, πάμε στο σήμερα τώρα και φύγαμε top. Έρχεται Τζόνι και Τζόρτζια. Κάποιος πείνασε. Δεν σου λέει θα παρήγγειλαν αυτή για το ημίχρονο και μπήκε νωρίτερα, ρε παιδί μου, να πάρει τις πίτσες. Πολύ πιθανόν. Φυσικά ο διαιτητής τον έβγαλε έξω από το γήπεδο. Οι παίκτες είχαν σκάσει τα γέλια. Δεν ξέρω πώς συνέχισαν να παίζουν. Αλλά μετά αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλωστημένη φάρσα γιατί ήθελε να γίνει viral στο TikTok. Βέβαια, καλωστημένη φάρσα. Ναι, τα κατάφερε, όπως φαίνεται. Απίστευτος. Μπράβο του που κατάφερε να γίνει viral. Και ένα μπράβο θα πούμε και στον Νίκο Μπέρμπερι, ο οποίος καταφέρει να αφήνει το στίγμα του παντού στο νούμερο 5. Παντού. Παντού. Είναι μια προσπάθεια από τον Νίκο Μπέρμπερι έτσι να κάνει τη φύση λίγο πιο στιλάτη, θα έλεγε κανείς. Χρησιμοποιεί μπογιά από φυσικά υλικά όπως γάλα και αποξηραμένα λουλούδια, τα οποία ουσιαστικά παίρνουν το χρώμα τους. Και τώρα αποφάσισε να κάνει το installation του πάνω από ένα ηφαίστειο και μια κοιλάδα, έτσι δίνοντας το στίγμα του ότι θέλει, ρε παιδί μου, να δώσει το στίγμα του ότι υπάρχει εδώ και να προωθήσει την ταυτότητά του. Απίστευτο, αυτό μπορεί όμως να το δεις μόνο από πάνω με drone και είναι μια διαδικασία που την κάνουν σε διάφορα μέρη στον κόσμο. Και παρόλο που είναι ανώμαλο το έδαφος, βλέπουμε πόσο ωραία αγκαλιάζει, ρε παιδί μου, με τις κούρβες που κάνει εκεί πέρα. Είναι σαν χαλί να κάτσεις για να κάνεις πικνίκ. Απίστευτο. Όντως έργο τέχνης. Και στο νούμερο 4 το κάνει να φαίνεται εύκολο, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Κι όμως δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνει εδώ πέρα ο συγκεκριμένος πιτσιρίκος, ο οποίος όπως βλέπουμε είναι άρτιος στην ισορροπία. Ισορροπεί όχι σε ένα σκηνή, αλλά σε μια δοκό. Ακροβατή μάλλον. Έχοντας το κεφάλι του διάφορα πιάτα πύληνα, βλέπουμε εδώ πέρα κάνει και διάφορα tricks. Δηλαδή τοποθετεί το πιάτο στη δοκό και μετά το φέρνει στο κεφάλι του με έναν τρόπο μοναδικό. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Απευθύνεται και στους θεατές του, έτσι. Γιατί μόλις κάνει μια επιτυχή προσπάθεια, γυρίζει κιόλας, κοιτάξτε με, χειροκροτήστε με. Έτσι, ναι. Ακροβατή σε ένα σκηνή. Και το κουταλάκι, παρακαλώ, τελευταία στιγμή πάνω. Διότι αν είναι να ανεβάσει όλο το σερβίτσιο, χρειάζεται και ένα κουταλάκι στο τέλος. Θα πάει το γλυκό, βέβαια. Ακριβώς. Ωραία. Και τώρα νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 3 και να σας πούμε ότι ο οίκος Βίκτορ Ρόλφ κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στην υψηλή ραπτική. Πάνω κάτω. Ναι, απίστευτο. Κοιτάξτε αυτά τα εντυπωσιακά φορέματα υψηλής ραπτικής που φέρνει φέτος σαν πρόταση για την άνοιξη καλοκαίρι 2023 στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, ο οίκος Βίκτορ Ρόλφ. Τι έκανε, ρε παιδί μου? Ουσιαστικά σου λέει ότι θέλει να αμφισβητήσει το πώς πρέπει να φοριούνται αυτά τα φορέματα με μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Πολύ. Δηλαδή να βάζεις το κάτω πάνω, να βάζεις το φόρεμα ανάμεσα στο σώμα της γυναίκας. Πλάγια. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να τα δομήσει κιόλας για να δείξει τι χρειάζεται να φοράνε ή να φορούν, τι χρειαζόταν να φορούν παλιά οι γυναίκες από μέσα. Δεν ξέρω πόσο λειτουργικό πραγματικά είναι αυτό να βγει σαν έξω, αλλά νομίζω έχει νόημα στο αποδομή ο ίδιος τη μόδα. Ακριβώς. Τα πρέπει της μόδας. Τα πρέπει. Μάλιστα. Και άμα δεν έχετε μπομπονιέρες για τη βάφτιση, ορίστε, να το. Ή πρωτόπορτο εδώ πέρα, βλέπετε. Και αν το πάμε και στην καθημερινή ζωή μας, είναι, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, αρκεί να νιώθει άνετα με το σώμα. Ελεύθερα. Δεν υπάρχουν πρέπει ουσιαστικά. Οπότε αύριο, αν με δεις με το παντελόνι να φοράω πάνω και κάτω την μπλούζα, μην αναρωτηθείς, αλλά και εγώ να δώσω μια άλλη έτσι πινελιά. Σωστή μου. Έτσι και μοντέλο, άλλο λοιπόν, το ξέρεις. Και στο νούμερο 2 πάμε βόλτα στην Αθήνα μας. Φύγαμε. Ο πασίγνωστος τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός πρωταγωνιστεί σε καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό. Τι μας δείχνει? Οπότε μας δείχνει εδώ πέρα υπό τους ήχους του γνωστού κομματιού του στην Αθήνα μου, κάνει βόλτες στα σοκάκια της Αθήνας και μας ξεναγεί στα όμορφα μέρη της πρωτεύουσας. Το κάνει και στα αγγλικά, πώς θα έρθουν οι τουρίστες? Όχι, το είπε στα ελληνικά γιατί. Καταρχήν αν το είπε τραγουδιστά. Εντάξει, στα αγγλικά πρέπει να το πει. Εμείς είμαστε τι, τουρίστες στη χώρα μας, ας πούμε. Εγώ συγκράτησα ότι είπε όσα χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό το είπε στα ελληνικά σίγουρα. Και βλέπουμε εδώ πέρα, απολαμβάνει το καφεδάκι του. Εντάξει, στυλάτος όπως πάντα. Νομίζω είναι ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες που έχουμε σήμερα. Καλή ατραξιόν μετά τον Παρθενώνα Αργυρός για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 1 και στη βίλα που πουλήθηκε μέσα σε 4 μέρες παρόλο που ήταν καμένη. Όχι. Είναι η αγγελία της καμένης βίλας. Έτσι την είχαν ονομάσει στα site νοικίασης ή αγοράς σπιτιών, τέλος πάντων. Όπου, παιδιά, οι ιδιοκτήτες έκαναν το εξής.
Είχε καεί η βίλα τους από μια φωτιά που ξέσπασε στη βιβλιοθήκη. Γιατί χαίρονται τόσο πολύ. Δηλαδή μπροστά σε αυτό το σκηνικό και το καμένο αυτή, γιατί είναι τόσο χαρούμενοι. Γιατί την έδωσαν και πήγε μέσα σε 4 μέρες για 1,5 εκατομμύριο. Αυτή την αγόρασαν. Αλλά αυτή δεν τους νοιάζει. Είναι επιχειρηματίες, έχουν πάρα πολλά λεφτά για να την ανακαινήσουν. Το θέμα είναι ότι ο ιδιοκτήτης, παρόλο που κάηκε, δεν φρόντισε να κάνει αυτό που μας παραπλανούν στα site για να δεις ένα σπίτι. Σωστό. Έβαλε τις αυθεντικές φωτογραφίες της καμένης βίλας. Σου λέει αυτό που λέω, αυτό θα πάρεις, ρε παιδί μου. Mm. Είναι ότι σου δείχνω αυτό θα πάρεις. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι άλλο. Δεν σε παραπλανεί. Και πήγαν οι άνθρωποι, την είδαν από κοντά. Μένουν. Πόσο την αγόρασαν, 1,5 εκατομμύριο. Α, το ξέρουμε. 1,5 εκατομμύριο. Αλλά δώσαν να τη φτιάξουν. Καλωρίζει και να πω. Είχε χρόνο. Ο άνθρωπος θέλει να επενδύσει. Καλά έκανε. Άντε, παιδιά, αυτά είχαμε για σήμερα. Τα λέμε πάλι σε λίγο από κοντά. Τώρα διαγωνισμοί. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή κληρώνεται αυτό το υπέροχο απολαυστικό τετραήμερο ταξίδι από το arachova.tv. Είναι η προσφορά από το νέο site του Δημήτρη Μάρκου, βεβαίως για το ταξίδι αυτό στην Αράχοβα, σε αυτό το πολύ όμορφο κατάλημα White Hills Suites and Spa. Κοιτάξτε τι όμορφος χώρος είναι αυτός και τώρα που έχουμε μπει πλέον μέσα στο χειμώνα. Και παράλληλα μπορείτε να απολαύσετε 3 γεύματα στο εστιατόριο Αρχοντικό, που πέραν όλων αυτών των ωραίων γεύσεων έχει και αυτή την καταπληκτική θέα μπαλκόνι σε όλη την Αράχοβα. Στο 14999 μπορείτε να στείλετε SMS ή να τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Αύριο η κλήρωση προλαβαίνετε. Και να το έρχεται το Γιώτα Γιάρης, αυτοκίνητο της χρονιάς 2021, αξίας 16.000 ευρώ, το μεγάλο δώρο του σταθμού, του Open, με τον ίδιο τρόπο στο 14999. Διαφημίσεις. Φύγαμε, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ξεκινάμε κατευθείαν για να δούμε πού χτυπάει αυτή την ώρα η κακοκαιρία. Έχουμε κοντά μας τον Κλέαρχο τον Μαρουσάκη, τον μετεωρολόγο μας. Κλέαρχε, ξεκίνησε από Δυτική Ελλάδα, είδαμε χτύπησε και ιδιαίτερα και τη Ζάκυνθο, έχει μετακινηθεί Λακωνία, όλα αυτά. Αλλά αυτή την ώρα είναι στο μάτι της κακοκαιρίας και η Αττική. Έτσι είναι τα πράγματα, Μάριο. Είναι ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο ξεκίνησε από εχθές στη Δυτική Ελλάδα, χτύπησε τα νησιά του Κεντρικού Ιωνίου, επηρέασε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο και από τις πρωινές ώρες πλέον έχει μετακινηθεί πιο ανατολικά και επηρεάζει και την Αττική. Να δούμε τώρα στο χάρτη μας, βλέπετε με τις αποχρώσεις του μπλε, όσο πιο βαθύ είναι το χρώμα, τόσο πιο έντονα είναι τα φαινόμενα, για να δούμε ποιες περιοχές επηρεάζονται αυτή τη χρονική στιγμή. Δείτε ότι μετακινείται αυτό το βαθύ μπλε χρώμα και το ροζ πλέον μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην περιοχή της Αττικής, προς τη Βοιωτία, την Εύβοια και τις Σποράδες. Και στη συνέχεια τα φαινόμενα αυτά θα εκτονωθούν από το απόγευμα και στη συνέχεια προς το Ανατολικό Αιγαίο και την Βορειοανατολική. Για να γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι εδώ για την Αττική, την Αθήνα, που είναι και ο περισσότερος πληθυσμός. Και αυτή την ώρα είναι και μια ώρα που οι άνθρωποι μετακινούνται, γυρίζουν από δουλειές και όλα αυτά. Όταν λέμε τις επόμενες ώρες, δηλαδή ποιες, από τώρα είναι 2,5 ή 2, έχει ξεκινήσει έξω, λένε άνθρωποι που έρχονται τώρα ότι δεν έχουν καθόλου ορατότητα στο δρόμο από την πολύ βροχόπτωση και έχει δημιουργηθεί έτσι και μια ομίχλη. Αυτό το κύμα χτυπάει την Αττική κατά κύματα. Δηλαδή, αυτή η κακοκαιρία έρχεται κατά κύματα στο νομό Αττικής. Ξεκινάνε τα φαινόμενα από την Ανατολική Πελοπόννησο, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, κινούνται προς τα ανατολικά και επηρεάζουν και το νομό Αττικής κατά κύματα. Μέχρι και πολύ... τι ώρα δηλαδή, θα κρατήσουν περίπου μέχρι τις 7 η ώρα, υπολογίζουμε, το απόγευμα. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα αρχίσει να εξασθενεί το όλο φαινόμενο. Με καταιγίδες και βροχές. Ναι. Ναι. Κατά διαστήματα θα έχουμε έτσι καταιγίδες, βροχές. Δεν αποκλείται φαινόμενα να σοδεύονται από χαλάζι. Κεραυνούς, γιατί βλέπουμε και όλους ότι πέφτουν πολύ κεραυνοί. Έχουν πέσει ήδη πολύ κεραυνοί. Θέλει πολύ προσοχή. Θα συνεχίσουν έτσι να πέφτουν αρκετοί κεραυνοί και τις επόμενες ώρες μπορεί να έχουμε και χαλάζι, για να πάμε έτσι περίπου στις 7 η ώρα να πούμε ότι θα εκτονωθεί το φαινόμενο από τον νομό Αττικής και να επηρεάζεται πλέον η Εύβοια, οι Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Δυτική Ελλάδα ξεμπέρδεψε με όσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Χάθηκαν και δύο άνθρωποι εκεί, θα τα δούμε σε λίγο. Ναι. Η Δυτική Ελλάδα προς το παρόν παρουσιάζει μια ύφεση ο καιρός, μια δηλαδή πρόσχερη βελτίωση. Από το απόγευμα όμως και νέες καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Νότιου Ιωνίου, αλλά και τα δυτικά υπηρετικά, δηλαδή Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Με μικρότερη ένταση, ναι. Το δεύτερο κύμα φαίνεται να είναι πιο ήπιο, αλλά παρόλα αυτά είναι ικανό και πάλι να δημιουργήσει προβλήματα στη δυτική χώρα. Πότε εξασθενεί αυτή η κατάσταση, πότε μια ουσιαστική βελτίωση περιμένουμε από το Σάββατο το μεσημέρι. Α, θα δηλαδή και αύριο θα βέβαια, έχουμε. Και αύριο, στην Αττική. Και στην Αττική πιο ήπια βέβαια τα φαινόμενα. Μάλιστα. Πιο ήπιες βροχές. Οι πιο έντονες βροχές αύριο θα είναι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το Σάββατο πλέον βελτιώνεται σιγά σιγά ο καιρός και πάμε σε πιο ήπιες έτσι καιρικές καταστάσεις. Μάλιστα. Κλέαρχη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο συνάδελφο, τον Γιάννη Τορίγο, ο οποίος είναι έξω.
στο ρεπορτάζ εκεί με τις αντίξωες συνθήκες. Γιάννη, πού βρίσκεσαι και είσαι τώρα λίγο πιο ήπια, βλέπω την κατάσταση έξω από τις πρωινές ώρες που βλέπαμε ότι είχαν πλημμυρίσει οι δρόμοι, οι αυτοκίνητα μποτιλιαρισμένα. Δώσ' μας λίγο έτσι την εικόνα. Έτσι είναι, Μάριο, να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαν κάπως σκοπάσει τα φαινόμενα. Τώρα όμως τα τελευταία λεπτά πάλι βλέπουμε ότι βρέχει καταρακτοδός και όπως μαθαίνουμε σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Από το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Έκλεισαν μάλιστα κάποια από αυτούς για αρκετή ώρα και αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν υπάρχουν κάποιοι κλειστοί δρόμοι. Τώρα να σου πω ότι κάποια οχήματα εγκλωβίστηκαν στο Μαρούζι και συγκεκριμένα στην υπόγεια διάβαση της Σπύρου Λούι στο Μαρούσι. Τι ακριβώς εκεί συνέβη, έπεσε αρκετό νερό στην υπόγεια διάβαση με αποτέλεσμα τα φρεάτια λόγω των φερτών υλικών να βουλώσουν και κάποια αυτοκίνητα, κάποιοι οδηγοί να εγκλωβιστούν για περίπου 20 λεπτά μέσα στα Λασπόνερα μέχρι που ήρθαν συνεργεία του Δήμου και καθάρισαν εκεί πέρα και άνοιξαν τον δρόμο. Κάποια από τα αυτοκίνητα χρειάστηκαν μάλιστα να τα απομακρύνουν γερανοί καθώς δεν μπορούσαν να μετακινηθούν λόγω του ότι είχαν υποστεί κάποια βλάβη. Τώρα να σου πω ότι κάποια προβλήματα είχαμε και στο πανόραμα της Βούλας, καθώς εκεί είχε υπερχυλήσει το λικόρεμα με αποτέλεσμα πάλι πέτρες και φερτά υλικά να μεταφερθούν στους δρόμους. Ωστόσο δεν χρειάστηκε εκεί να κλείσει ο δρόμος, αλλά υπήρξαν έτσι αναστάτωση και για τους κατοίκους που έχουν δει πολλές φορές τα σπίτια τους εκεί να πλημμυρίζουν. Μάλιστα. Γιάννη, μας είπες λοιπόν τώρα ουσιαστικά ότι αρχίζει και ξαναδίνει έντονη βροχόπτωση και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί. Όσοι ξαναλέμε δεν έχουν ανάγκη μετακίνησης, να το αποφύγουν για τις επόμενες ώρες μέχρι τις 7 εδώ στην Αττική, για να μην έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα και να μην έχουμε εγκλωβισμούς, να μην κινδυνεύσει κανείς. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να προσέχετε κι εσείς. Τώρα πάμε στο Γενίκο το Γιαπρακά από την Πάτρα να μας δώσει την εικόνα εκεί και γενικότερα όμως τι έχει συμβεί στη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο που αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μάριον, καλό μεσημέρι. Μπορεί να είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα στην δυτική περιοχή της χώρας, στη δυτική πλευρά της χώρας. Ωστόσο, η Ζάκυνθος συνεχίζει να μετρά τις πληγές της, μιας και ήταν το νησί το οποίο δέχτηκε τον μεγαλύτερο όγκο νερού από τα ξημερώματα από χτες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί που έβρεχε ασταμάτητα, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα στο νησί. Έτσι, λοιπόν, είχαμε εκτεταμένες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές του νησιού της Ζακύνθου, κυρίως προς την περιοχή του Λαγανά, στο Αργάσι, αλλά και προς το Τσιλιβή. Να σου πω ότι έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλές μονάδες κτηνοτροφικές, πολλές αγροτικές καλλιέργειες, όπως επίσης και αποθήκες και σπίτια, ενώ έχουν σημειωθεί και πολλές κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις κατολιστήσεις, τα χώματα έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια, αποκόπτοντας λίγο από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Επιποδός είναι λοιπόν όλος ο μηχανισμός προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε σπίτι. Ίδιες με τον Ιαννό. Είχαμε μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα ξημερώματα μία πυρκαγιά σε σπίτι μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Πρόκειται για ένα ξύλινο σπίτι το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες. Δύο άνθρωποι, δύο αδέρφια από ό,τι μαθαίνουμε, βρέθηκαν απανθρακωμένα εξαιτίας της πυρκαγιάς αυτής. Είναι πολύ περίεργο αυτό και σφοδρή βροχόπτωση και φωτιά η οποία δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να σωθούν. Ήταν στο εσωτερικό, στο εσωτερικό του σπιτιού η πυρκαγιά, ξεκίνησε από το εσωτερικό και δυστυχώς γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί και πέρα, να σου πω, Μάριον, ότι στην περιοχή της Αχαΐας είχαμε προβλήματα στα δυτικά του νομού και στα όρια με την περιοχή της Ηλίας. Εκεί είχαμε πλημμύρες σε καλλιέργειες αλλά και σε δρόμους στην περιοχή Αλικές, όπου για ακόμα μία φορά οι κάτοικοι είδαν τα νερά να μπαίνουν στις αυλές τους. Ενώ είχαμε και κατολιστήσεις στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας, όπως επίσης και στον δρόμο Πούντας Καλαβρίτων. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα και στη Λακωνία, εκεί στον δημοσιογράφο από το spartanews.gr, τον Τάκη τον Κούρο. Λοιπόν, Τάκη, καλό μεσημέρι. Σε βλέπουμε εκεί που είσαι. Καλό είσαι στον Ευρώτα. Καλό μεσημέρι. Αν και είναι δύσκολο, Μάριον, βρίσκομαι στο κέντρο της Λακωνίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σκάλας, εδώ στη γέφυρα του Ευρώτα, που ήδη το νερό, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, έχει ανέβει στάθμη επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κατά πρώτον σε σύσκεψη όλοι στο Δήμο Ευρώτα μαζί με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Πελοποννήσου. Όμως η Λακωνία έχει κοπεί στη μέση. Ο δρόμος αυτός πίσω μου οδηγεί προς τη Μονεβασιά. Έχει κλείσει ο δρόμος πλέον. Επίσης υπήρξε ένα επικίνδυνο σημείο σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Πριν λίγο έγινε εκένωση διότι
το νερό άρχισε να μπαίνει μέσα στο πάρκινγκ και ενδεχομένως θα έμπαινε και μέσα στην αλυσίδα. Με εντολή δημάρχου κατευθείαν να εκκαινωθεί ο χώρος. Ήδη όμως στις καλλιέργειες δίπλα από τον ποταμό Ευρώτα έχουμε αρχίσει και πλημμυρίζουν. Έχει κοπάσει ή βρέχει τώρα με την ίδια σφοδρότητα, Τάκη? Βρέχει και το κακό είναι ότι δυστυχώς περιμένουν και άλλο νερό περισσότερο στη Λακωνία. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς τώρα συνεχίζουμε εδώ με τον Φίβο τον Παπαδάκη και τον Ανδρέα τον Βάγια. Φίβο, για πάμε λίγο να πούμε έτσι και για την Αττική, τι αποφασίστηκε για τα σχολεία, τα εσπερινά. Είχαμε, Μάριον, πριν από λίγο ανακοίνωση από την περιφέρεια Αττικής, πως λόγω των καιρικών φαινομένων αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών και νυχτερινών σχολείων σήμερα στην Αττική για προληπτικούς λόγους, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Ωραία, υπήρχε και ένα περιστατικό που αποκολλήθηκε ένα τμήμα μπαλκονιού στην Ερμού. Ακριβώς, Μάριον, στον πιο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Μεταξύ άλλων είχαμε και αυτό, καθώς αποκολλήθηκε το περβάζι από ένα μπαλκόνι, το οποίο μάλιστα στεγάζει από κάτω και ένα πολύ γνωστό κατάστημα κοσμημάτων. Ευτυχώς δεν περνούσε εκείνη την ώρα κάποιος περαστικός και δεν είχαμε τραυματίες. Ο χώρος, όπως βλέπουμε και η είσοδος, έχει αποκλειστεί με κορδέλες και ευτυχώς δεν περνούσε κανείς από κάτω. Μάλιστα. Τώρα στην Καλαμάτα, κεραυνός έχει χτυπήσει σπίτι και έχει ανάψει φωτιά. Θα δούμε, Μάριον, αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι πολύ τρομακτικές. Καθώς έπεσε ένας κεραυνός το πρωί σε τριώροφη κατοικία, πάνω στην οροφή η οποία είναι ξύλινη. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Προφανώς αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική. Έφτασαν 11 οχήματα και το συμβάν έχει λήξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα θέματα της δημοσιογραφίας και στο θέμα εδώ της υπόθεσης του ψευτογιατρού. Να πούμε την καλησπέρα μας στους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ πολύ που έχουμε σήμερα κοντά μας. Για να δούμε, παρακαλώ, τον κύριο Χρόνη Πολίτση, ο οποίος έχει πέσει και αυτός θύμα του ψευτογιατρού. Ο κύριος Πολίτσης, ο οποίος έχει δώσει και επιτυχίες εδώ σε παραολυμπιακούς, καθότι είναι προπονητής της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, στο πινκ-πονκ δηλαδή, για αμαία αλλά και για αρτιμελής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πολίτση. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και καλό μεσημέρι βεβαίως και στον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Πολίτση, θα ακούσουμε την ιστορία σας, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά από εσάς που ήσασταν μέσα και στο κομμάτι του αθλητισμού και ουσιαστικά γνωρίζατε ότι ο συγκεκριμένος που παρουσιάζονταν σε άλλους ως γιατρός, εσείς γνωρίζατε ότι είναι φυσικοθεραπευτής, παρόλα αυτά σας έπεισε να μπείτε στη διαδικασία αυτής της αγωγής και γιατί τη χρειαστήκατε. Τώρα, κύριε Μπαλάσκα, να πιάσουμε λίγα κομμάτια έτσι, τα τελευταία που οδηγείται η έρευνα εδώ. Λέμε κάθε μέρα για αυτό το ένταλμα σύλληψης που αυτή τη στιγμή στον κόσμο κάνει εντύπωση πότε θα εκδοθεί για μια τέτοια υπόθεση που υπάρχουν τόσες πολλές καταγγελίες και θάνατοι. Κύριε Μιχηλιδάκη, αυτή τη στιγμή στην αστυνομία η προανάκριση έχει φουλάρει τις μηχανές. Η περισυλλογή στοιχείων και μαρτυριών είναι συνεχής και ο φάκελος αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται στιγμή με τη στιγμή. Mm-hmm. Βεβαίως, το πιο βασικό απ' όλα, πέραν όλης αυτής της τεράστιας απάτης, πέραν βεβαίως όλης αυτής της ψευτιάς και των χρημάτων τα οποία αναζητούνται από την αρχή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ναι, έχουμε να κάνουμε και με νεκρούς ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό να τα πιάσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπαλάσκα. Ένα. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, για να βγει το ένταλμα σύλληψης πρέπει να δεθεί πολύ καλά η ιστορία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έρευνα που εξελίσσεται για τα οικονομικά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ψάχνουν στο εξωτερικό για offshore και πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία υπολογίζονται ότι είναι πολλά. Έτσι, λέγαμε για 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω αν είναι και περισσότερα μέσα σε αυτή τη δράση των 17 και πλέον ετών. Και από την άλλη, νομίζω γίνεται και μια έρευνα, κύριε Μπαλάσκα, και στη Γερμανία για τον γιατρό γενετιστή, όπου εκείνος βοηθούσε, από ό,τι έχουμε καταλάβει, να πείθονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις επισκέψεις στη Γερμανία για να μπουν όλοι αυτοί στη διαδικασία και στην αγωγή. Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση έχει πλέον καταγγελθεί από πολλούς ότι ο περόμενος αδράστης πήγαινε σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, αλλά και σε άλλους τόπους όπου συναθρίζονταν άνθρωποι με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, ναι, εντός εισαγωγικών ψάρευε ασθενείς, τους έβαζε στο αεροπλάνο, τους πήγαινε στη Γερμανία, εκεί καλούσαν από ένα ποσό των 5.000 έως 135.000 ευρώ
έχουν καταγγελθεί αυτά. Γύριζαν πίσω, έλεγαν, τι σου χρωστάμε σένα. Συνήθως έλεγε, εγώ δεν θέλω τίποτα για μένα. Ναι. Ήταν δηλαδή σαν ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος απλά πήγαινε σε αρρώστους, τους έκανε ολόκληρο ταξίδι και μετά δεν ήθελε τίποτα. Και όταν ήταν να τον πληρώσουν μερικές φορές και του έλεγαν να τους δώσουν ένα λογαριασμό ή μία επιταγή να δώσουν, ναι, έλεγε όχι τα χρήματα, επειδή δεν θέλω να τσακωθώ με τους Γερμανούς και επειδή τα Γερμανά θα πάνε στους Γερμανούς. Άρα τώρα, κύριε Μπαλάσκα, καταλαβαίνω ότι αρχίζει και ξεδιαλύνεται ο τρόπος δράσης. Δηλαδή, έχει πια καθαρά μπροστά της η αστυνομία το πώς λειτουργούσε. Από εκεί και πέρα, το ένταλμα. Για το ένταλμα, τι περιμένετε για να το ολοκληρώσουμε, για να πάω και στον κύριο Πολίτση να μας πει εκείνος πώς το έζησε. Να σας το ολοκληρώσω για το ένταλμα. Το ένταλμα, για να ολοκληρωθεί ή για να σφραγιστεί, θα πρέπει να παραδοθεί πρώτα απ' όλα από την ελληνική αστυνομία όλη η προανάκριση, να σφραγιστεί η προανάκριση, η οποία ακόμα είναι ημιτελής όσον αφορά ειδικά στοιχεία τα οποία θέλουν οι αστυνομικοί για να μπουν μέσα, για να φύγει. Mm-hmm. Κοιτάξτε, για να βγει ένα ένταλμα θα πρέπει να τελειώσει η προανάκριση, να σφραγιστεί η προανάκριση, να δοθεί στη δικαιοσύνη ο φάκελος της προανακρίσεως, η δικαιοσύνη να ξεκινήσει, να εκκινήσει την ανακριτική, την κυρίως ανακριτική διαδικασία και να βγάλει τώρα το ένταλμα. Τώρα είμαστε στην προανακριτική, μάλιστα. Τώρα είμαστε στην προανακριτική, λοιπόν, η οποία γίνεται από την ελληνική αστυνομία, βεβαίως κάτω από ένα πέπλο μυστικότητας. Λοιπόν, κύριε Πολίτση, εσείς τώρα, καταρχήν, πόσα χρήματα δώσατε, μια που μιλάμε για τα οικονομικά, στον ψευτογιατρό? Εγώ έδωσα περί τα 35.000 ευρώ. Ήταν 24.000 ευρώ που είχα πάρει από το ανοιχτό δάνειο που είχα. Και 10.000 ήταν δανεικά. Πήρατε και δάνειο, δηλαδή, για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτά που σας ζητούσε? Είχα ένα ανοιχτό δάνειο, το οποίο ήταν, είχε αυτά τα χρήματα για την επιχείρηση που είχα τότε και το ήταν το σπίτι βασικά σε υποθήκη, το οποίο δεν ήταν μέσα όλο το δάνειο, δεν το είχα χρησιμοποιήσει και αναγκάστηκα να τα τραβήξω αυτά και στη συνέχεια δανείστηκα και 10.000. Κύριε Πολίτση, ήταν τόσο πιστικός αυτός ο άνθρωπος και πότε ήρθατε σε επαφή μαζί του, για πριν πόσα χρόνια μιλάμε? Μιλάμε για το 2009. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος άνθρωπος σήμερα δεν θα μπορούσε να με πείσει, αλλά εγώ θα το βάλω σε δύο βαθμίδες. Ότι ήμουν ένας άνθρωπος που είχε αρκετές εμπειρίες. Εσείς δεν πάσχετε από σκλήρυνση κατά πλάκας? Όχι, όχι, όχι. Εγώ πάσχω από μυϊκή δυστροφία και είναι μια συγκεκριμένη πολύ σπάνια πάθηση που έχει να κάνει με το γονίδιο της πρωτεΐνης. Άρα γιατί απευθυνθήκατε σε αυτόν? Οι πληροφορίες μου ήταν ότι συνεργάζεται με ένα Γερμανό γεννητιστή και ότι μπορεί να κάνει γονιδιακή παρέμβαση πάνω στο πρόβλημά μου. Και μέχρι τότε, mm-hmm, από τους καθηγητές που είχαν κάνει διάγνωση, κορυφαίους νευρολόγους, μου είχαν πει ότι μόνο έτσι θα υπάρξει θεραπεία, αλλά στην προκειμένη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημα και αν υπάρχει, εμείς δεν το γνωρίζουμε, θα είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο. Κύριε Πολίτση, εσείς πότε καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο αυτόν, ότι πρόκειται για απάτη? Είχατε και απάτη. Φιλική σχέση. Μας έλεγε νωρίτερα ότι είχε και αναπτύξει και μια φιλική σχέση. Δηλαδή πήγαινε στο σπίτι του, είχε γνωρίσει τα παιδιά του, τα προπονούσε μάλιστα. Δηλαδή και δεν είχε κανένα ενδιασμό να δουλεύει και εσάς. Η αλήθεια ήταν ότι ένα στοιχείο για να πείσεις κάποιον πολύ πιο εύκολο είναι όταν δημιουργήσεις μια πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό, ναι, μπορώ να το πω σαν ψυχολόγος τώρα. Εγώ τότε, ως ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευα πάντα ότι ο λόγος μεταξύ ανθρώπων, ότι συνεργασία, δηλαδή ήταν φυσιοθεραπευτής, ήταν κορυφαίος φυσιοθεραπευτής στο παρελθόν. Εγώ σαν αθλητής πάντα είχα μια αντίληψη ότι μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ των φυσιοθεραπευτών, των αθλητών. Οπότε έδειχνε ότι δεν τον ενδιέφερε να βγάλει εκείνος λεφτά, όπως έλεγε, διότι στη δική μου περίπτωση απλώς βοηθούσε και μεσολαβούσε στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ποτέ δεν πλήρωσα το Γερμανό. Ποτέ ο Γερμανός δεν μου ανέφερε πόσο κάνει το ένα ή πόσο κάνει το άλλο. Όλα ήταν δικά του. Μισό λεπτό τώρα. Είναι... Κύριε Μπαλάσκα, ο Γερμανός έχει εντοπιστεί. Αναζητείτε. Ο Γερμανός έχει εντοπιστεί. Ναι. Η δε κλινική του ενημέρωσαν οι Γερμανοί ότι δέχονταν πάνω από 150 άτομα την ημέρα, η οποία είναι έξω από την πόλη όπου διαβεί.
δήλωνε γενετιστής, διότι για να χρησιμοποιήσει λαστοκύτταρα ή παρόμοιες θεραπείες θα πρέπει να έχει συνειδητοποιηθεί. Ενώ είναι παθολόγος. Ενώ είναι ένας απλός παθολόγος. Ναι. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι το γερμανικό δημόσιο, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας όσον αφορά τα οικονομικά, η γερμανική αστυνομία αλλά και η γερμανική δικαιοσύνη τον ναι. ελέγχουν πλήρως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάτω από το μικροσκόπιο. Μάλιστα. Άλλες καταγγελίες υπάρχουν από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του φερομηνικού γιατρού. Έχουν υπάρξει ακόμα τουλάχιστον 2 καταγγελίες ακόμα, mm-hmm. οι οποίες ερευνούνται από τις αρχές, από την ελληνική αστυνομία. Αλλά σας λέω, κυρία Μιχελιδάκη, ότι έχουν κουμπώσει όλα. Σχεδόν έχουν κουμπώσει όλα και yeah. υπάρχει ένα μεγάλο κενό όσον αφορά το οικονομικό. Όσον αφορά τα τόσα χρήματα μέσα στα 17 χρόνια, όπως πολύ εύστοχα είπατε, που έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος με τις ιδιαίτερες απάτες του και με τους θάνατους που έχει προκαλέσει. Mm-hmm. Και αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή προφανώς mm-hmm. να μην είναι στην Ελλάδα, να είναι εκτός Ελλάδος, πράγμα το οποίο το εξερευνά το ξέβλημα μαύρου κρίματος. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή παρουσία. Ελάτε, κύριε Πολίτση, κάτι τελευταίο. Ελάτε. Μαζί και στον κύριο Μπαλάσκα, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, καθώς ακούω κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι φτωχός, είναι οτιδήποτε. Γνωρίζοντας το χώρο του αθλητισμού και πού ζούσε, είχε 2 μικρά παιδιά. Ο ένας έγινε γιατρός, άξιος, ο άλλος windsurfing, κάναν τένις. Επειδή τι χάνει να γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν έχεις ένα μικρό παιδί για να φτάσει να γίνει καλός τενίστας, τα έξοδα μιας οικογένειας πενταμελής, όλα αυτά τα ο τρόπος διαβίωσης τώρα είναι, εννοείται. Ελάτε, αλλά πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Ελάτε. Εγώ σαν. Δεν ήταν εγώ σαν άνθρωπος με τα 14.000 ευρώ που δήλωνε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο, εκτός και αν όλα ήταν ευεργετικά. Ελάτε, κύριε Μπαλάσκα, απαντήστε αφού σας απευθύνει το ερώτημα. Να τελειώσει και η ενότητα αυτή της εκπομπής. Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητέ. Βεβαίως και δεν μιλάμε και δεν αναφέρεται πουθενά συλλογική ευθύνη και υπευθύνη με τα παιδιά έξω σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και πολλά άλλα και γι' αυτό υπάρχει η πληροφορία, δεν ξέρω αν αληθεύει, υπάρχει όμως η πληροφορία από πολύ σοβαρή πηγή ότι ακόμα και αυτός που ισχυρίστηκε ότι ζει σε κοτέτσι, ότι ζει σε ένα φτωχόσπιτο με ένα μακρόσπιτο που κάνει 600.000 ευρώ και κάμερες που κάνουν 5.000 ευρώ, ενδεχομένως να αποχωρήσει και από κοντά του όσον αφορά. Α, εννοείται ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος του. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, δεν ξέρω να σας θυμίσω. Αν θα τον αναλάβει ο κύριος Κούγιας ή όχι, δηλαδή ουσιαστικά τώρα στην εξέλιξη. Ναι, διότι. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πολίτση. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Να πω την καλησπέρα μου στον Πάνο τον Βίτα, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα. Πάνο, καλό μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση σήμερα του πρωτότοκου Παύλου. Μέχρι τώρα βλέπαμε τις μετακινήσεις τους εδώ στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι έχει φύγει και η σύζυγός του, η Μαρή Σαντάλ, και τα παιδιά εδώ και κάποιες μέρες. Και έρχεται και είναι μπροστά και το μνημόσυνο. Να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ, να μας βοηθήσεις λίγο. Ουσιαστικά το μνημόσυνο θα τελεστεί και σε Λονδίνο και σε Αθήνα. Και στις δύο πόλεις. Και να πω ασαντέ, μαντάμ, γιατί μιλάω γαλλικά. Ναι. Υγιένεται όπως είναι στα ελληνικά, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε. Κάποιοι πολύ παλιοί θα το θυμούνται. Και πρέπει να πω ότι όντως έχουν να γίνουν δύο μνημόσυνα. Ένα στην Αθήνα και ένα στο Λονδίνο για όσους καλεσμένους δεν είχαν έρθει εδώ στην κηδεία. Mm-hmm. Και θα ήθελα να παρευρεθούν, αλλά λόγοι επαγγελματικοί, όπως γιατί έχει πολλούς φίλους επιχειρηματίες η οικογένεια, αλλά και από το βασιλικό κύκλο της Αγγλίας, θα θέλουν να συλληπιθούν την οικογένεια από κοντά. Θα μετακινηθεί σύσσωμη οικογένεια στο Λονδίνο για αυτό το μνημόσυνο. Και παρακολουθούμε τώρα ένα τελετουργικό που το γνωρίζουμε όλοι και εδώ στην Ελλάδα τις οικογένειες, που είναι τα τρίμερα, τα εννιάμερα, τα σαραντάμερα, μετά είναι ο χρόνος κτλ. Mm-hmm. Ορθόδοξες συνήθειες ελληνικές, οι οποίες θα ακολουθήσουν
Θα ακολουθήσουν και την οικογένεια στο Λονδίνο. Τώρα, Πάνο, το θέμα είναι ότι μέσα σε όλες αυτές τις μέρες, όσοι είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι και σε όλες αυτές τις εικόνες που έχουν γίνει και τα αφιερώματα και τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, θυμηθήκαμε και πώς πρωτογνωρίσαμε έτσι αυτά τα παιδιά όταν πρωτοήλθαν, νομίζω, η πρώτη επίσκεψη της θέως βασιλικής οικογένειας, ήταν το 1993. Και είδαμε αυτά τα παιδιά μεγάλα πλέον, έτσι, τα τέσσερα παιδιά του τέως βασιλιά του Κωνσταντίνου, μεγάλα εδώ στην Ελλάδα. Πέντε παιδιά, Αλεξία, Παύλος, Νικόλαος, Φίλιππος και Θεοδώρα. Και πρέπει να πούμε πέντε ότι παιδιά, ναι. Τα δύο, συγγνώμη, στον αέρα όπως τα λέμε, τα δύο τελευταία παιδιά, πρέπει να πούμε, ο Φίλιππος και ο Θεοδώρα, ήταν πάρα πολύ μικρά όταν ήρθαν στην Ελλάδα, γιατί είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας και μάλιστα έκανε έκπληξη σε όλους τους... σε όλες τις σελίδες και τα ταμπλόιτς, ότι αποφασίσαν να κάνουν παιδιά σε μια άλλη ηλικία το ζεύγος. Αλλά όπως γνωρίζουμε, μια βασιλική οικογένεια πρέπει να διαιωνίσει το είδος της. Ναι. Κάνουν πολλά παιδιά όλοι και τώρα και συνέχεια έχουν πολλά παιδιά στις οικογένειες. Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η προτεραιότητα και η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος ανήκει σε μια βασιλική οικογένεια, να έχει παιδιά, να έχει απογόνους, να συνεχιστεί κακά τα ψέματα το γενικό δέντρο. Εάν θυμηθώ εκείνη την εποχή, είχαν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και οι γιοι, έτσι, οι μεγαλύτεροι, ο Παύλος και ο Νικόλαος τότε εδώ στην Ελλάδα. Λέγαμε ήτανε δηλαδή δύο νεαροί, πόσο οποίοι... όμορφοι οι νεαροί είναι και όλο αυτό είχε δημιουργήσει τώρα εκεί πάλι θέματα. Πολύ θέμα, διότι και τα παιδιά γνωρίζαν ελληνικά, πρέπει να πούμε, και ήταν ομιλητικότατοι και δείξαν ότι γνωρίζουν ελληνικά. Είναι πολύ βασικό αυτό, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στα παιδιά του Παύλου σήμερα. Χορεύανε ελληνικούς χορούς. Έχουν το ελληνικό στοιχείο έτσι έντονο, γιατί βλέπουμε... Πολύ έντονο. Βλέπουμε έτσι, υπάρχουν και στιγμές που χορεύουν ζεϊμπέκικο, σιρτάκι εδώ σε γλέντια και διάφορα εδώ στο καλοκαίρι το ελληνικό. Είχαν μεγαλώσει με ελληνική παιδεία και στο Λονδίνο είχαν φίλους Έλληνες, οπότε ήταν τα ελληνικά τους πολλές φορές και καλύτερα και από τους γονείς τους. Βρε Πάνο, πες μου κάτι σε παρακαλώ πολύ, γιατί το είχα να σου πω την ώρα που παρακολουθούσα όλη τη διαδικασία και κατά τη διάρκεια της, στην εξόδιο ακολουθία στην Μητρόπολη που ανταλλάσσαν και μιλάνε. Αυτά τα παιδιά μεταξύ τους πρέπει να μιλάνε αγγλικά, έτσι, δεν μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους. Δεν μιλάνε ελληνικά, μιλάνε αγγλικά. Εμένα μου είχε τύχει να σας πω κάτι, το οποίο ήταν έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Όταν είχα πάει στους αραβώνες του Νικόλαου με την Τατιάνα Πλάντεκ εδώ στον ναυτικό όμιλο, κάτω στο Πασαλιμάνι, κάποια στιγμή νιώθω πίσω μου στην πλάτη, όπως κάθομαι και τώρα και σε μια καρέκλα, νιώθω κάτι χέρια να πιάνω την καρέκλα μου και τη διπλανή καρέκλα. Και ήταν ο Κωνσταντίνος με την Άννα Μαρία. Όπου καταλαβαίνετε, με την άκρη του ματιού άρχισα να περιεργάζομαι αυτούς τους ανθρώπους. Όπου έβλεπα ότι μιλούσα μεταξύ τους στα αγγλικά, είναι η γλώσσα που μιλάνε κιόλας μεταξύ τους. Η οικογένεια μιλάει στα αγγλικά, Ναι, και παρατηρούσα το σεβαλιέ, δηλαδή το μικρό δαχτυλίδι που φορούσε ο Κωνσταντίνος στο χέρι του, ότι δίπλα η Άννα Μαρία του έβγαζε την τσάντα της το μπουκαλάκι με το νερό και του λέει: πως θέλεις νερό, όχι, λέει, βάλτε στην τσάντα. Και ήταν απομακρυσμένη, γιατί ήταν να πάρουν τα φώτα της δημοσιότητας οι ίδιοι. Πάλι. Και μου έκανε εντύπωση, να σας το πω γρήγορα, τα ρούχα της Άννα Μαρίας, τα οποία ήταν πολύ καλό. Εννοείται, πανάκριβο μάλινο ύφασμα, αλλά δεν ήταν καινούριο. Φαινόταν ότι ήταν ένα παλιό. Δεν είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα. Πού έχει σταθεί τώρα, τι λεπτομέρειες σχολιάζεις. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστήσω για την ώρα. Εντύπωση. Και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς τώρα όμως ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε και ξέρετε κάτι, θα πάμε στο μακρινό Βανκούβερ, Καναδά και εκεί θα συναντήσουμε ένα ζευγάρι δεύτερης γενιάς Ελλήνων. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου από την Αθήνα στον Νεκτάριο Χονδρογιανό, αν το λέω και σωστά, και στη σύζυγό του Δανάη Σπίτελ. Λοιπόν, τι κάνουμε, τι όμορφη εικόνα, τι όμορφο ζευγάρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Λοιπόν, είναι Βανκούβερ εκεί όντως, δηλαδή έχουμε βγάλει εικόνα από Καναδά αυτή τη στιγμή. Είναι Βανκούβερ, είναι Βανκούβερ τώρα. Είμαστε στο σημείο Granville Island. Αχ, μου τα λέτε και με προφορά και δεν καταλαβαίνω και σχεδόν και τίποτα, αλλά πολύ το ευχαριστιέμαι. Πώς λέγεται το νησάκι? Granville Island. Okay. Είναι αγορά. Έχουμε εστιατόρια,
και άλλα μαγαζιά. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι τώρα εκεί, είναι πολύ πρωί. Δεν είναι ότι είναι βράδυ, είναι πολύ πρωί και έχετε ξενυχτήσει για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς πείτε μου τώρα, Νεκτάριε και Δανάη που έχετε γεννηθεί εκεί, αλλά έχετε μια μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Έχετε έρθει, έχετε παντρευτεί από ό,τι μαθαίνω στην Ίδρα. Κάθε καλοκαίρι βρίσκεστε εδώ και μάλιστα έχετε δημιουργήσει και ένα lifestyle brand σε ρούχα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα, το οποίο έχει πάρει και τις κριτικές του και έχει αναφερθεί και η βρετανική Vogue. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε, να μας πείτε για σας. Το σκεφτήκαμε... Να, εδώ το βλέπουμε, είναι από το περιοδικό. Ναι, ελάτε. Το σκεφτήκαμε στη Σαντορίνη. Είμαστε στο honeymoon μας και είπε η Δανάη ότι ήθελε να ζήσουμε κάτι μαζί... Να φτιάξουμε κάτι σκαδιά από την Ελλάδα, γιατί έχουμε την Ελλάδα στην καρδιά μας, στις σκέψεις μας πάντοτε. Και από εκεί και πέρα άρχισε το online boutique. Νεκτάριε και Δανάη, τώρα να σας ρωτήσω κάτι έτσι μεταξύ μας. Όταν είστε οι δυο σας, μιλάτε ελληνικά ή αγγλικά? Αγγλικά. Αγγλικά. Παρόλα αυτά, κοίταξε να δεις τώρα, ειλικρίνεια, αλλά παρόλα αυτά μιλάτε καλά ελληνικά. Πήγατε σχολείο εκεί ή μέσα στην οικογένεια? Με την οικογένεια. Εγώ πήγα σχολείο για μόνο 4 χρόνια. Ναι. Και έμαθα τα ελληνικά από τη γιαγιά και το παππού. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήταν μαζί σας ή με τα ταξίδια εδώ στην Ελλάδα? Είχατε πάντα σχέσεις? Όχι. Τα είχα εδώ. Ευτυχώς. Τώρα να ρωτήσω κάτι επίσης που κάνει πραγματικά εντύπωση για ανθρώπους που ζουν τόσα χιλιόμετρα μακριά, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά πάντα έχουν και τις σκέψεις τους στην Ελλάδα, αλλά και ένα όνειρο να γυρίσετε εδώ. Ναι, ναι. Αυτό λέγαμε με τη Δανάη, να πρώτα δώσ, να ανοίξουμε ένα μαγαζί στην Αθήνα, να μένουμε εκεί στην Αθήνα. Ή σε ένα νησάκι έξω από την Αθήνα, ύπως Λέρο, η Ίδρα. Αυτό λέμε. Αυτό είναι πλάνο της επόμενης δεκαετίας, ας πούμε, ή παρακάτω? Ναι, στο μέλλον μας. Ναι. Στο μέλλον μας. Λοιπόν, ωραία είναι στην Ελλάδα, πραγματικά και σας καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη και αυτή η εικόνα που βλέπω εγώ τώρα είναι πολύ όμορφη, η αλήθεια. Έχει κρύο τώρα εκεί? Κάνει κρύο, είναι 6 βαθμούς. Δόξα τω Θεώ δεν βρέχει. Αλλά είναι κρύο, αλλά είναι ωραία. Εδώ τώρα μπορείτε να μας ανοίξετε λίγο την εικόνα, να δούμε κάτι περισσότερο από αυτό εδώ το κάδρο. Είπαμε ότι είμαστε στο νησάκι Granville, Vancouver, Καναδάς. Έφυγε η εικόνα. Πήγαμε να κάνουμε τη γύρα και μας έφυγε η εικόνα. Ωραία. Βλέπετε? Ναι, βλέπουμε. Βλέπουμε τα σκαφάκια, βλέπουμε τη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Νεκτάριε και Δανάη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαμογελαστό, όμορφο ζευγάρι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε στον Ανδρέα. Ανδρέα, έρχομαι σε σένα να ξεκινήσουμε με αυτή τη μόδα που υπάρχει στο YouTube, τους YouTubers που πλουτίζουν τρώγοντας μέχρι σκασμού. Τι από είναι πάλι αυτό? Από το 2008 τώρα, ξεκίνησε αυτό στην Κορέα, ωστόσο αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το όνομά του είναι Mukbang, το οποίο είναι ουσιαστικά Mukbang. Είναι η ένωση δύο κορεατικών λέξεων από όπου και ξεκίνησε. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά. Θα πάει όλα αυτά. Ως γεύμα σε ζωντανή μετάδοση. Το γεύμα που είδαμε πριν, η εικόνα, είναι περίπου 20.000 θερμίδων. Και το καταφέρνει. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα για την υγεία. Ο συγκεκριμένος, όπως θα δούμε και στο βίντεο, είναι ένας από τους πιο γνωστούς Mukbangers. Το 2016 ζύγιζε 70 κιλά και σήμερα ζυγίζει 160. Το ζήτημα που προκύπτει φυσικά είναι και καθαρά κοινωνικό, υπό την έννοια ότι, όπως λένε και οι ειδικοί παλιότερα και όπως και συνηθίζουμε, η διατροφή και το φαγητό είναι και κομμάτι της κοινωνικοποίησής μας. Οπότε για αρκετούς ανθρώπους, ως αντίδοτο στη μοναξιά και την κατάθλιψη, έρχεται το να κάτσουν, για παράδειγμα, 50 λεπτά και να παρακολουθήσουν κάποιον να τρώει. Να τρώει. Αυτοί βέβαια το κάνουν για τα λεφτά. Πλουτίζουν περίπου 10.000 δολάρια το μήνα είναι τα χρήματα. Και είναι κάτι το οποίο όμως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στην υγεία και μερικοί από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάμε να το δούμε.
καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ανθυγιεινού φαγητού, έχασε τη ζωή του από εγκεφαλική αιμορραγία. Ειδικοί εξηγούν ότι παλιότερα η κατανάλωση φαγητού ήταν μια κοινωνική δραστηριότητα, ενώ σήμερα έρχεται για πολλούς να αναπληρώσει αρνητικά συναισθήματα όπως η μοναξιά και η κατάθλιψη, με τους mukbangers να γίνονται η παρέα που δεν έχουν. Την ίδια ώρα, έρευνα διαπίστωσε ότι πολλοί είναι αυτοί που αγαπούν το φαγητό, αλλά καθώς δεν θέλουν τις αρνητικές συνεπείς της υπερκατανάλωσης, χορταίνουν βλέποντας άλλους να τρώνε, ενώ διατροφολόγοι παγκοσμίως επισημαίνουν ότι είναι αδιανόητο να ωρεοποιούμε την αντιφαγία. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά αυτές οι εικόνες. Θα πάμε σε πιο υγιή πράγματα. Θα πάμε σε μια 20χρονη, η οποία κρατάει μόνη της όλη εκεί την μονάδα ακτινοτροφίας που έχουν στην Εύβοια. Είναι αυτό εδώ το κορίτσι που βλέπουμε αμέσως στη σύνδεσή μας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στην Μαρία Ρέτσα. Καλό σας μεσημέρι. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα εκεί, Μαρία μου, με την κακοκαιρία κιόλας και πού ακριβώς βρίσκεσαι? Έχεις και παρέα, νομίζω. Έχω και λίγη. Α, να τα εδώ τα ζωντανά. Λοιπόν, Μαρία, είσαι στην Εύβοια, κάπου σε ένα ορεινό χωριό, ναι, εκεί βρίσκεται η μονάδα σας. Στο Γαβαλά. Στο Γαβαλά. Να σου πω τώρα κάτι, είσαι πολύ σοβαρή. Δεν πιστεύω να σε έχουμε αγχώσει. Όχι καλέ. Όχι καλέ. Λοιπόν, να σου πω τώρα, Μαρία, για πες τώρα, στα 20 σου χρόνια, εσύ πώς το έχεις δει και πώς είναι η καθημερινότητά σου και πώς αποφάσισες να μείνεις εκεί, να συνεχίσεις την παράδοση από παππού, μπαμπά? Οικογενειακά, μαζί με τον πατέρα μου τα έχουμε τώρα τα ζώα. Λοιπόν, και πώς είναι η καθημερινότητα, τι ώρα ξυπνάς, τι δουλειές πρέπει να κάνεις? Τώρα που είναι χειμώνας, πιο αργά, 7, κάπου εκεί. Ενώ όταν είναι καλοκαίρι, τι ώρα δηλαδή? Το καλοκαίρι 5 η ώρα τα έχω βγάλει έξω τα ζώα. Τα έχεις βγάλει έξω τα ζώα. Εσύ αναλαμβάνεις, ναι, να το κάνεις αυτό? Εγώ, και όταν δεν μπορώ, εγώ πάει ο πατέρας μου. Ή και το αντίθετο. Πόσα ζώα έχετε? Αυτό δεν το λέμε, απαγορεύεται. Αν δεν το λέτε, απαγορεύεται. Επιτρέπετε να μας πεις ότι έχεις δώσει ονόματα σε κάποια από τα ζωντανά εκεί? Ναι. Για πες μας, θα μας συστήσεις δηλαδή? Η Μίρκα. Πώς λέγεται? Μίρκα. Α, η Μίρκα. Η Μίρκα. Η οποία σε ακούει, η μιλάτε, Μίρκα. Έχετε την επαφή σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, Μαρία, πες μας τώρα, λοιπόν, ξυπνάς στις 7 και βγάζεις τα ζώα έξω. Μετά? Πρώτα, καταρχήν, ταΐζουμε κότες, κουνέλια, σκυλιά, να τελειάσουν από αυτά. Και μετά πάμε στα ζώα εδώ. Λοιπόν, ας, Μαρία, κοίταξε κακό. Τώρα να δεις. Εμείς μάθαμε έτσι για σένα, επειδή παράλληλα εσύ ακολουθείς και τις συνομήλικους έτσι στη δραστηριότητα στα social, αλλά ανεβάζεις βιντεάκια. Ναι, καθημερινά όταν μπορώ τα ανεβάζουμε. Ανεβάζεις βιντεάκια στο TikTok. Σε βλέπουμε εδώ. Στο TikTok, από TikTok, Facebook, ναι. Instagram, παντού. Α, παντού. Είσαι ενεργή παντού. Ναι, και ναι. Να σου πω, Μαρία, εσύ τώρα μέσα από αυτό θέλεις να δώσεις έτσι και μια εικόνα της δικής σου ζωής στον κόσμο? Ναι, γιατί άμα δεν υπάρχει χτινοτροφία από το γενής τομέας, ναι, δεν θα υπήρχαν και οι υπόλοιποι. Ζηλεύεις τα άλλους έτσι συνομιλικούς σου που θα μπορούσες να ζεις, ας πούμε, στην πόλη? Όχι. Όχι. Δεν σου λείπει κάτι? Μ' αρέσει εδώ η εξοχή, η ησυχία που φροντίζω τα ζώα, που περπατάω κάθε μέρα, καθαρός αέρας. Εσείς δεν μπορούσατε να μείνετε τώρα εκεί πάνω στο βουνό? Ρωτάω εδώ τους συναδέλφους. Νομίζω προσαρμόζεσαι στην καθημερινότητα. Εγώ αναρωτιέμαι, τι ακούς από τα παιδιά της ηλικίας σου που έχεις αποφασίσει να είσαι πιο κοντά στη φύση και να ασχολείσαι με τα ζώα σου? Λοιπόν, θα σας απαντήσω και σε αυτό, γιατί είναι ένα καλό ερώτημα. Τα περισσότερα παιδιά, εντάξει, μια χαρά είναι, γιατί ξέρουν, είναι όλοι από χωριά όσους γνωρίζω και το παίρνουν μια χαρά. Λοιπόν, Μαρία, θα σε αφήσουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε παρέα μας σήμερα. Τα φιλιά μας στη Μίρκα.
Λοιπόν, πού να πάμε τώρα. Πάμε να γνωρίσουμε το Σπίθα. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι. Σπίθας. Είναι ο Σπίθας και είναι σκυλή θεραπείας. Και θα μας πει περισσότερα έτσι, για τα Therapy Dogs και για το σωματείο που έχουν ιδρύσει. Η κυρία Τέρψη Πασχάλη και η κυρία Μαρία Στογιάννη. Καλό απόγευμα σε εσάς και στο Σπίθα μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι δουλειά κάνει ο Σπίθας εκεί και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, κυρία Τέρψη Πασχάλη, να λειτουργούν τα σκυλιά αυτά ως θεραπεία για ανθρώπους με ασθένειες. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε πριν από 11 χρόνια περίπου. Είμαι μαμά ενός αναπήρου παιδιού, το οποίο είναι τώρα 33 χρονών. Οπότε γνώριζα καλά το θέμα αναπηρία και επίσης πάντα είχα σκυλάκια μαζεμένα από το δρόμο στο σπίτι. Άρα, άρα ουσιαστικά εσείς μέσα από το δικό σας πρόβλημα... Ακριβώς. Κάπου σας γεννήθηκε η ιδέα ότι τα σκυλιά θα μπορέσουν να βοηθήσουν ανθρώπους με προβλήματα υγείας και παράλληλα όμως αυτά τα σκυλιά είναι αδέσποτα τα οποία τα παίρνετε και τα εκπαιδεύετε. Είναι πρώην τα περισσότερα. Ναι. Είναι πρώην αδέσποτα, πρώην τα οποία αδέσποτα. Βρίσκονται σε υιοθεσία. Και τι δουλειά κάνει τώρα ο Σπίθας εδώ που κοιτάει με αυτά τα ματάκια τα καταπληκτικά? Ο Σπίθας και τα υπόλοιπα σκυλάκια της ομάδας. Πόσα είναι? Είναι γύρω στα 10. 10, ναι. Εν ενεργεία είναι τα 6, τα υπόλοιπα είναι υπό εκπαίδευση. Mm-hmm. Περνάνε μια σειρά ασκήσεων και εκπαιδεύσεων από την κυρία Στογιάννη, θα σας πει αργότερα. Και όταν κρίνει εκείνη ότι είναι εντάξει, ότι μπορούν να συμμετέχουν, σιγά σιγά μπαίνουν στο πρόγραμμα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με την βοήθειά τους, ο σκύλος αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για όλους μας. Ναι. Πόσο μάλλον για παιδάκια με αναπηρίες και για ενήλικες με ψυχασθένειες. Η καθημερινότητα τους ποια είναι? Κανονικά ενός κατοικιδίου. Ενώ όσον αφορά την εκπαίδευση... Θα μας τα πει τώρα η κυρία Στογιάννη. Θα σας τα πει η δασκάλα τους αυτά. Η δασκάλα τους. Έλα, έλα, Τζόρτζια στη δασκάλα. Πάμε. Κυρία Μαρία Στογιάννη, για πείτε μας λοιπόν τι εκπαίδευση παίρνει ο Σπίθας. Λοιπόν, η εκπαίδευση των σκύλων θεραπείας, αρχικά να πούμε ότι είναι θετική εκπαίδευση. Mm-hmm. Εκπαιδεύουμε τα σκυλιά χωρίς καμία μορφή βίας. Αυτό σημαίνει ότι και τα σκυλιά τα ίδια περνάνε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Χρειάζεται να έχουν σίγουρα την βασική υπακοή. Και από εκεί και πέρα, περνάμε κάποιο διάστημα με την εκπαίδευση για να γίνουν σκύλοι θεραπείας. Εξοικειώνονται πάρα πολύ με ήχους, με διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ακριβώς. Ναι, αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στους χώρους που πηγαίνουμε. Ναι. Αναπηρικά μαξίδια, πατερίζες, μπαστούνια, διάφορα. Με τους ήχους των παιδιών που μάλιστα. Διάφορους περίοδους ήχους κτλ. Μάλιστα. Τα άτομα εξοικειώνονται γρήγορα με τα σκυλιά? Υπάρχει δηλαδή καλή συνεργασία? Υπάρχει τέλεια συνεργασία. Η αλληλεπίδρασή τους μεταξύ των παιδιών ή ενηλίκων και των σκύλων είναι κάτι καταπληκτικό. Αυτό βέβαια το συγκεκριμένο είναι ιατρικά πλέον αποδεδειγμένο και είναι και πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ είναι το εξής, ότι επειδή γνωρίζω την αναπηρία, ξέρω ότι για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα και για να μπορέσουμε λίγο να επέμβουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, χρειάζονται συνεδρίες πολλές με συνέπεια. Μάλιστα. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και το Σπίθα. Θέλει να φύγει τώρα σιγά-σιγά. Εντάξει, κάθισε, είναι υπάκουος, είναι γλυκός, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει να ξεμουδιάσει κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε. Υπέροχος. Τώρα φύγαμε. Πάμε εδώ. Ερχόμαστε στα δικά μας, Τζόρτζια. Στα δικά μας και όχι κιόλας δικά μας. Πάμε αυτά που συμβαίνουν μακριά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα σας πω τα νέα. Μην στεναχωρηθείτε πάρα πολύ που δεν έχετε 200 εκατομμύρια παραπάνω στο λογαριασμό σας. Γιατί από σήμερα ο Justin Bieber είναι κατά 200 εκατομμύρια παιδιά πλουσιότερος. Γιατί αποφάσισε, από το Δεκέμβρη το προσπαθούσε και τα καταφέρνει τώρα να πουλήσει τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών του, ολόκληρη τη. Είναι καινούριο αυτό, δηλαδή το κάνουν και άλλοι. Ναι. Βέβαια. Είναι
Είναι καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι τα πούλησε όλα μέχρι το 2021. Από τότε που ήταν έφηβος που ασχολιόταν με το χώρο της μουσικής. Τώρα, από εδώ και μπρος, έχει όλο το χρόνο μπροστά του να φτιάξει άλλη μια τόση δισκογραφία, ας πούμε, για να παίρνει τα έσοδα. Και εμφανίστηκε μαζί με τη Χάλι Μπίμπερ, ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, που αποφάσισαν να βγουν να το γιορτάσουν, κάνοντάς στο τραπέζι για τα 200 εκατομμύρια, το ξαναλέω, ίσως, που έβαλε στο λογαριασμό. Άμα δεν τα πούλαγε όμως τα δικαιώματά του, δεν θα βγάζει περισσότερα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, τώρα δεν θα έχει καμία δικαιοδοσία πουθενά. Δεν ξέρω. Όχι, και 200 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα. Καλά, σίγουρα. Για να πεις ότι δεν ξαναβγάζει και τραγούδι που λέει ο λόγος. Πόσο είναι ο Justin Bieber τώρα? Είναι πάρα πολύ νεαρός. 27, 28 χρονών. Δεν είναι καν 30. 30 δεν είναι. Δεν είναι ούτε καν 30, μάλιστα. Είχε ήδη πόσα στην άκρη, έτσι. Βέβαια. Και συν 200, εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα να ζητείτε η Britney, γιατί έφυγε από τα social και ανησύχησαν, ναι, οι fans. Η αλήθεια είναι ότι για ένα 24ωρο ανεποκατέβαινε ο λογαριασμός της στα social media. Μας έχει συνηθίσει να τον κατεβάζει, αλλά να τον ανεβάζει από μόνη της μετά από μέρες. Αυτό το on-off δεν μας το έχει ξανακάνει. Οπότε ανησύχησαν πάρα πολύ οι φίλοι της στα social media και πήραν το σερίφι της γειτονιάς στην αστυνομία να πάει στο σπίτι της Britney να δουν ότι όντως είναι ζωντανή. Γιατί σου λέει αυτό, δεν μας το έχει ξανακάνει το κορίτσι. Παιδιά, τελικά ηρεμήστε, η Britney ζει. Εντάξει, πλέον νομίζω πιο πολύ οι fans της τρομάζουν παρά τι θαυμάζουν. Δηλαδή, κάθε ανάρτησή της δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, τι θα σου ξημερώσει. Δεν ξέρεις αν θα ανεβάζει story, τι θα ανεβάσει, θα αλλάξει το όνομά της. Ναι, είναι πως με έχει συνηθίσει. Αν μάθω ότι εξαφανίζεσαι και μετά μου ξανάρχισε, αυτό το αντέχω. Το να πήγαινε, έλα, δεν το θέλει κανείς, κατάλαβες. Γι' αυτό το έτρεξαν. Το παρακολουθούν όμως κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γενικώς θα την παρακολούθησε συγκεκριμένη κοπέλα, νομίζω. Ναι. Και τώρα. Ακούγεται. Τι έχουμε πάλι, έχουμε γυρικά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι έχουμε. Είναι που εξαφανίστηκε. Παιδιά, μην μας τρελαίνετε τώρα, μέρα που είναι εδώ, εντάξει. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ τώρα. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν καμπανάκι για να πάω παρακάτω. Θα πάω τώρα και θα όχι, πάω. Όχι, γιατί όλοι κοιταζόμαστε εδώ κάτω. Δηλαδή. Υπέροχο. Ναι. Πάω κατευθείαν στη Μισελ Γιώ. Την ξέρουμε οι περισσότεροι και προσπαθούμε τώρα κάπως έτσι να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι η ασιάτισσα γυναίκα ηθοποιός, η οποία καταφέρνει φέτος, όπως είπαμε και χθες, με την ταινία της «Τα πάντα όλα», να καταφέρει να κερδίσει 11 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, με την ίδια να διεκδικεί και την πρώτη πρώτου γυναικείου ρόλου. Η ταινία έχει 11 υποψηφιότητες και η ίδια είναι η πρώτη ασιάτισσα που έχει υποψηφιότητα για πρώτου γυναικείου. Ναι. Η ίδια είναι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί σε μια δήλωση και συνέντευξη που έδωσε είπε ότι είναι σαν να ανοίγω ξανά το δρόμο για να έρθουν όλοι οι συμπολίτες μου, τέλος πάντων, οι Ασιάτες, να μπουν στο χώρο της Αμερικάνικης βιομηχανίας και να διεκδικήσουν και βραβεία Oscars. Γιατί, όπως ξέρουμε, η Ακαδημία για πάρα πολλά χρόνια κάποια στιγμή είχε σταματήσει ουσιαστικά να συμπεριλαμβάνει αυτούς τους ανθρώπους στα βραβεία. Και ανακάλυψα ότι είχε βγει και στα Καλλιστεία το 1983 Miss Malaysia. Και είναι το κορίτσι ουσιαστικά που κατάφερε από πρώην εστεμένη και η αίρια της ομορφιάς πλέον να διεκδικεί ένα από τα Όσκαρ από την Ακαδημία. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ την έχω δει σε ταινίες. Είναι πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός η Μισελ Γιώ. Έχει παίξει μιας γκέισας. Σε πολύ γνωστά franchise, όπως ο James Bond. Έχει παίξει με τον Pierce Brosnan στο Die Another Day. Έχει παίξει στο Reign of Assassins. Έχει παίξει σε πάρα πολλές γνωστές ταινίες. Αλλά σίγουρα με αυτήν θα απογειώθηκε η καριέρα της. Βέβαια. Άλλο. Και όντως ανοίγει και ένα δρόμο, ρε παιδί μου, για αυτά που είπαμε πριν. Και κάνει και ακτιβιστική δράση. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το έργο της. Και τώρα πάω στη Kim Kardashian, η οποία βρέθηκε ο στόκερ που την κυνηγούσε. Ποιος ήτανε? Θέλω να σας πω. Είναι ο κύριος Βίκτορ Ζιγκλέρ. Ζιγκλέρ. Θα μου κάνει και ζογκλερικά. Αυτός ο κύριος τι έκανε? Έγραφε παντού στα social media ότι την ανέφερε ως γυναίκα του. Έγραφε κάτι για την Kim Kardashian και από κάτω έγραφε My wife, η γυναίκα μου, ας πούμε. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι. Ναι, μέχρι να μην παραβιάζεις. Γιατί σωστό. Πήγε αυτός που λέτε, πάρα πολλές φορές προσπάθησε να μπει στο σπίτι της, τον έδιωχνε η ασφάλεια, της έστειλε δαχτυλίδι κάνοντας της πρόταση γάμου. Κάποια στιγμή της έστειλε και κάτι κλειδιά από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Φωτογραφία του δεν έχουμε. Δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει φωτογραφία από το δαχτυλίδι. Και η Kim Kardashian φοβόταν πάρα πολύ, γιατί αυτός κατηγορείται και για κλοπές, για όπλα κτλ. Οπότε τώρα μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει και η δίκη του κυρίου Ζιγκλέρ. Μακριά από μας. Σώθηκε εκεί. Λοιπόν, άχρηστη πληροφορία, Κωνσταντίνος Δάφλος, από πού θα μας έρθει, για να δούμε. Μάλιστα. Τι ωραίο μπουφάν, Κωνσταντίνε, τι ωραίο. Μα σου πάει απίστευτα. Λοιπόν, αρχικά
Να πω μια τεράστια καλησπέρα σε όλους. Είμαι λίγα μέτρα μακριά σας. Εδώ είμαι στο πέτρινο γιοφύρι του Open Beyond, έξω δηλαδή ακριβώς από το κτίριο. Βρέχει τώρα! Δώσε ρεπορτάζ, παιδί μου, βρέχει τώρα! Λοιπόν, τώρα οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Βρέχει το λεγόμενο τσούκου τσούκου. Βρέχει ήσυχα, ευτυχώς. Θέλω να πω ότι η ομπρέλα Παύλα Αντίσκηνο είναι δανεική από τον Βασίλη Πανουριά και το καταπληκτικό, πάρα πολύ μοδάτο πανοφόρι, το μέσα στη μόδα του Τζον Μπούτος. Έχεις τους χορηγούς σου. Έχεις τους χορηγούς σου. Λοιπόν. Είναι όλο εμπορικό. Είναι ένα εμπορικό post και live. Η σημερινή άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι με τον καιρό ταυτισμένη 100%. Όταν βρέχει έτσι ήρεμα και βγαίνουμε έξω, δεν λέμε «Αχ, τι ωραία, μυρίζει βροχούλα». Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν θέλω να σας πω ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό. Αυτή η οσμή που αναδύεται όταν πέφτει η βροχούλα στο έδαφος παράγεται από μια οργανική ένωση που λέγεται γεοσμήνη, κυρίες και κύριοι και παιδιά. Βεβαίως. Α, και γιατί μας αρέσει τόσο πολύ. Επίσης, κλείνοντας. Γιατί η γεωσμήνη μας το προκαλεί, αυτό αποστολή αναδύεται. Επίσης, αυτή ακριβώς η οσμή της βροχής λέγεται πέτριχόρ από τις λέξεις πέτρα και ηχόρ. Ο ηχόρ στην ελληνική μυθολογία ήταν το εθέριο χρυσό υγρό που έρεε στις φλέβες των θεών. Γιατί μα έχεις έρθει πολύ διαβασμένο σήμερα, δεν το συζητώ. Για άχρηστη πληροφορία, δεν το συζητώ. Προσοχή στους δρόμους. Προσοχή, γιατί σήμερα δεν έχουμε βροχούλα, έχουμε πιο δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς τώρα διαγωνισμός εδώ. Να το τετραήμερο ταξίδι, το υπέροχο απολαυστικό στην Αράχοβα από το arachova.tv, το νέο site του Δημήτρη Μάρκου, με καταπληκτική διαμονή στο White Hills Suites and Spa. Αυτό εδώ είναι το κατάλημα που βλέπετε και σας περιμένει για 4 ημέρες, συν 3 γεύματα στο εστιατόριο Αρχοντικό που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο, που όπως βλέπετε έχει τη θέα την καταπληκτική στη γέφυρα και το ρολόι της πόλη στο 14999, στέλνετε SMS ή τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε εδώ την κλήρωση. Και να δούμε το μεγάλο δώρο του σταθμού, του Open, το Toyota Yaris, το χιλιάρι, αξίας 16.000 ευρώ, με τον ίδιο τρόπο στο 14999. Προκαλέστε την τύχη σας, περιμένει έναν τυχερό, μία τυχερή. Πάμε διαφημίσεις τώρα. Εμείς σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά, να μείνετε στο σπίτι ασφαλείς, ναι. Αν δεν έχετε έτσι πολύ επίγουσες δουλειές, πραγματικά, μείνετε να είσαστε ασφαλείς μέσα. Αν δεν έχετε μέσα. Κανό. Όχι, γιατί ρε παιδί μου, είναι ανάγκη τώρα, δηλαδή όλοι στους δρόμους με τέτοια μέρα. Με καλή παρέα, σπίτι, ναι. Με φαγητό, αν δεν υπάρχει ένα τσάι, πρόβλημα κάτι... και, όχι, και όσοι μετακινήστε με προσοχή, πραγματικά, γιατί οι επόμενες ώρες, τουλάχιστον έτσι μέχρι τις 7-8, λένε ότι θα είναι δύσκολες εδώ για την Αττική. Αύριο πάλι, που θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Άμα δεν έχουμε κανόν να έρθουμε, ελπίζουμε να μας βρείτε εδώ πέρα, ελπίζουμε να είμαστε εδώ. Και εσείς σπίτι, να βλέπετε μέρα μεσημέρι με τη Μάρια. Έτσι, πάντα. Λοιπόν, εμείς στις 2, Βεβαίως, ναι. 2 done.